γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ανάγκες για αίμα διαχρονικά είναι αυξημένες και γι' αυτό στο προσκήνιο έρχονται οι εθελοντικές αιμοδοσίες. Κατά κάποιο τρόπο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, όλοι είμαστε εν δυνάμει εθελοντές αιμοδότες και κυριάρχησαν ωστόσο φέτος το καλοκαίρι του 2022 τα χαμόγελα στις τάξεις συλλόγων όπως του Αιματοκρίτη σχετικά με την ανταπόκριση των πολιτών σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν και προγραμματίστηκαν κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία. Πάμε λίγο να τα δούμε. Έδωσαν αίμα, χάρισαν ζωή. 35 αιμοδοσίες πραγματοποιήθηκαν κατά διάρκεια του Ιουλίου, του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, μήνας ο οποίος τελειώνει σήμερα, και συγκεντρώθηκαν 1.200 φιάλες αίματος, στοιχεία τα οποία συνέλεξε η εκπομπή μας και συγκέντρωσε η εκπομπή μας. Εν τω μεταξύ, ένα στοιχείο, μία παράμετρος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκαν 450 νέες εγγραφές δωρητών μυελού των οστών. Κάποια στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η εκπομπή. Παίρνουμε πάσα και πάμε στην κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Παγκρίτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αυτό που λέμε και στον τίτλο μας, ότι οι εθελοντικές αιμοδοσίες και δράσεις και βέβαια πρωτοβουλίες ενημέρωσης παράλληλα του Αιματοκρίτη συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγο πραγματικά μας γεμίζουν με αισιοδοξία. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι. Είναι πολύ ελπιδοφόρο και παρήγορο που στον τόπο μας στην Κρήτη και κυρίως στον νομό Ηρακλείου με περηφάνεια και με χαρά μπορούμε να δείξουμε τέτοια αποτελέσματα ως Σύλλογος Αιμοδοτών. Βέβαια οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς και αυτό το καλοκαίρι παρουσιάστηκαν πολύ μεγάλες ελλείψεις και γι' αυτό πραγματικά η έκκλησή μας, η διαχρονική, είναι να πιστέψουμε όλοι και ως κοινωνία και ως φορείς και τα νοσοκομεία φυσικά στην αξία της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Είναι μονόδρομος η ανάπτυξη της συνειδητοποιημένης και τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας. Αναφορικά θα ήθελα ένα σχόλιο, αναφορικά με την κίνηση και την ανταπόκριση των πολιτών κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Ξέρετε, το κλίμα την τελευταία διετία είναι περίεργο. Να συνυπολογίσουμε και να σταθούμε και να πιάσουμε και το κομμάτι της πανδημίας. Και δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργήσε αποτρεπτικά η πανδημία, οι περιορισμοί, που δεν είχαν βέβαια μετά το Μάιο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για την πολύ εύστοχη παρατήρηση. Πάλι διαφοροποιηθήκαμε στο νομό, πάλι το Ηράκλειο κράτησε τα σκύπτρα, ακριβώς επειδή προϋπήρχαν πολύ μεγάλοι αριθμοί από τακτικούς αιμοδότες που μετά το πρώτο πάγωμα, όπως όλοι μας φυσικά της πανδημίας, αφού ενημερώθηκαν, αφού πήραν όλες εκείνες τις απαραίτητες προφυλάξεις που όλοι θυμόμαστε, ξεκίνησαν να δειλά στην αρχή και όλο ένα περισσότερο να δίνουν αίμα. Βοήθησε φυσικά ότι οργανώθηκαν πολλές αιμοδοσίες σε εξωτερικούς χώρους και έτσι εμείς τουλάχιστον στο Σύλλογο όχι μόνο δεν μειώσαμε την προσέλευση αλλά αυξήθηκε. Και αυτό φυσικά ήταν σε μεγάλη αντιδιαστολή με μεγάλα αστικά κέντρα που κατά τη διάρκεια της πανδημίας έφτασαν σε μείωση μέχρι και 50%. Η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, συνοδεύτηκε με πολύ μεγάλη κρίση και στις αιμοδοσίες και στις μεταμοσχεύσεις. Τώρα βέβαια εδώ και καιρό είμαστε σε επίπεδα προ-κορονοϊού και αυτό σημαίνει ότι οι ελλείψεις παρατηρούνται κυρίως μέσα στο καλοκαίρι ή στις εορταστικές περιόδους. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με τις ηλικιακές ομάδες των εθελοντών που προσήλθαν έστω και για πρώτη φορά κατά διάρκεια του καλοκαιριού σε εθελοντικές δράσεις έχει προκύψει κάποιο συμπέρασμα. Ποιες είναι οι ηλικίες αυτές που ανταποκρίνονται περισσότερο στο κάλεσμά σας? Σαφέστατα οι νέοι πρωτοστατούν. Η εθελοντική αιμοδοσία συνηθίζω να λέω ότι είναι μια υπόθεση νέων. Στην πόλη μας και στο νομό γενικότερα, στο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Αιματοκρίτης,
τόσο φοιτητές όσο και νεαρά παιδιά είναι αυτά που δίνουν παρέα βέβαια με εθελοντές αιμοδότες που μπορεί να μετρούν τώρα και 50 και 60 μονάδες αίματος και αυτό είναι κάτι που συναντά κανείς στις αιμοδοσίες και είναι πραγματικά όμορφο. Άνθρωποι και γυναίκες και άντρες και όλων των ηλικιών και φάσεων ζωής έρχονται, δίνουν, οι παλαιότεροι εμπνέουν τους μικρότερους και αντίστροφα πολλές φορές και έτσι κάθε αιμοδοσία είναι για μας μια γιορτή, ένα μοίρασμα ζωής και πάνω απ' όλα ένα μήνυμα ελπίδας, γιατί δεν δίνει κανείς μόνο αίμα, κυρίως δίνει ελπίδα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Και τις οικογένειες που αναζητούν αίμα και μια αν θέλετε ένα χέρι βοήθειας για να κρατηθούν στη ζωή ή να βοηθηθούν. Τι έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες? Πάμε να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Οι επόμενες μέρες μας βρίσκουν με πολλές αιμοδοσίες το Σάββατο, αύριο, τόσο στη Λότζ για το πρωί όσο και στην Πλατεία Ελευθερίας ως τις 2 η ώρα, διπλή πλέον η αιμοδοσία κάθε Σάββατο σταθερά ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι εθελοντές αιμοδότες και συνεχίζουμε Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας 5 με 8 και την Τετάρτη όπως και κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα στην Αλκαρναστό, στην αίθουσα της Ενορίας Αγίου Νικολάου. Σχεδόν κάθε μέρα λοιπόν αιμοδοσίες και πρωί και απόγευμα, οπότε όλοι μπορούν να έρθουν, να αιμοδοτήσουν, να γνωρίσουν την αιμοδοσία και φυσικά να γίνουν και δωρητές μυελού γνωστών που και αυτό το συνδυάζουν πολύ απλό. Οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος την απόφαση από τη μία και για να γίνει αποδεκτός, δεκτός από εσάς να δώσει αίμα, ποιες είναι? Τα πράγματα είναι πια πολύ απλά. Παλιότερα υπήρχαν πολλές συνθήκες που απαγόρευαν την αιμοδοσία. Τώρα όμως σχεδόν οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες που ρυθμίζονται, όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρός διαβήτης, οι θυροειδοπάθειες, δεν αποκλείουν τους αιμοδότες. Δεν χρειάζεται καν να διακόψουν την αγωγή τους. Φυσικά, λίγο πιο σοβαρές παθήσεις, όπως κακοήθεια, σοβαρά καρδιολογικά ή νεφρολογικά νοσήματα, αποτρέπουν. Ούτως ή άλλως, ο αιμοδότης μπορεί να έρθει, τον βλέπει ο γιατρός της αιμοδοσίας. Εκεί παίρνουμε ένα σύντομο ιστορικό, κάνουμε κατευθείαν μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και του αιματοκρίτου. Οπότε δεν χρειάζεται καν να έχει μαζί του εξετάσεις, μόνο την καλή διάθεση και το άμυκα του. Είναι πολύ απλή διαδικασία, διαρκεί 5 λεπτά η αιμοληψία. Μάλιστα. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφο να τη γνωρίσουμε όλοι από κοντά. Μάλιστα. Κυρία Γεριανάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε σας πάντα πολύ δίπλα μας και αποτελείτε ένα κομμάτι όλης της επιτυχίας και της προσπάθειας. Υποχρέωσή μας, υποχρέωσή μας. Να είστε καλά.